Ναι, δηλαδή. Είχαμε μιλήσει τη Δευτέρα στις σημείες με Αιγυπτιωτών. Ήταν όλοι Αλεξανδροί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι όλοι, πάντα. Καλημέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον Ιαννό. Θα ήταν πολύ όμορφο να ζούμε μέρες Αλεξάνδρειας ή να ζήσουμε. Θα πάρουμε μια μικρή γεύση βέβαια σήμερα, μιας και παρουσιάζουμε το βιβλίο του Δημήτρη Στεφανάκη «Μέρες Αλεξάνδρειας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πάνελ. Θα μας μιλήσει γι' αυτό η εκδότρια, η κυρία Άννα Πατάκη, και για τη σχέση των εκδόσεων με τον συγγραφέα. Και θα ξεκινήσουμε έτσι αυτή την εκδήλωση. Κυρία Πατάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε τον Ιαννό για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Σουλογιάννη ιδιαίτερα που θα παρουσιάσουν το βιβλίο. Τις ηθοποιούς, την Όλγα Νικολαίδου και την Βάσο Τζεκούρα που θα διαβάσουν. Η κυρία Παπαδοπούλου δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Πεκλάρη για την εικόνα αυτή που θα δείτε στις οθόνες για το φωτογραφικό υλικό. Και τον κύριο Βοστάνη που θα παρέμβει και που είχε μια σχέση, από όσο ξέρω, με τον Δημήτρη, πολύ, πολύ ας πούμε, επικοδομητική για το βιβλίο. Οι Μέρες Αλεξάνδρειας είναι το τέταρτο βιβλίο του Δημήτρη Στεφανάκη, αλλά είναι το πρώτο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί είναι ένα από αυτά τα βιβλία που χτίζουν πολύ βαθιές σχέσεις του συγγραφέα με τον αναγνώστη και που σημαδεύουν κατά κάποιο τρόπο τα εκδοτικά πράγματα. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο που ποτέ σχεδόν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Είναι ένα βιβλίο μεγάλο σε έκταση. Δεν έχει τα στοιχεία, ας πούμε, που από την αρχή μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα κεντρήσουν αμέσως στο κοινό. Όμως κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα. Το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα δώσει και στον Δημήτρη το κουράγιο να συνεχίσει σε ακόμα πιο φιλόδοξες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Στεφανάκης, ο συγγραφέας του μυθιστορήματος «Μέρες Αλεξάνδρειας» και σας καλωσορίζω στο φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου «Ιαννός». Αν υποθέσουμε ότι η σημερινή συγκέντρωση έχει τιμητικό χαρακτήρα, θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι η τιμή δεν απευθύνεται ούτε στο πρόσωπό μου, ούτε στο συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά στην πορεία της ζωής μου μέχρι τώρα, μια πορεία δύσκολη, γεμάτη απογοητεύσεις, διαψεύσεις, αποτυχίες, αγωνίες. Η ευτυχία και η ισορροπία που κατέκτησα σε πείσμα αυτής της επίμοχθης προσπάθειας οφείλεται μάλλον στο πάθος μου για τη λογοτεχνία, και το πάθος αυτό μαζί με τη χαρά της όποιας επιτυχίας έρχομαι σήμερα να μοιραστώ μαζί σας. Στη διευρυμένη συντροφιά που έχει σχηματιστεί εδώ υπάρχουν φίλοι και συμπαραστάτες τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. Γι' αυτό κοιτάω και το χαρτί, μην ξεχάσω κανέναν. Λοιπόν, ξεκινώντας από το πάνελ των ομιλητών. Έχω κοντά μου δύο επιφανείς Αλεξανδρινούς. Ο ένας από αυτούς είναι ο συνθέτης, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, του οποίου τη μουσική ακούγαμε όλη αυτή την ώρα από τα μεγάφωνα, μουσική εμπνευσμένη από την καβαφική ποιήση. Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και οι δύο αποφασίσαμε να ανοίξουμε την ίδια χρονική στιγμή το θεματικό κύκλο Αλεξάνδρεια. Είναι επίσης κοντά μας ο καθηγητής ιστορικός, ο κ. Ευθύμης Σουλογιάννης, με ένα σημαντικό ερευνητικό έργο για τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό και όχι μόνο. Έργο το οποίο συμβουλεύτηκα και εγώ ούκο λίγες φορές όταν συνέτασα τον πραγματολογικό χάρτη του μυθιστορήματός μου. Επίσης, με πλαισιώνουν δύο γοητευτικές κυρίες, η ηθοποιή, η Όλγα Νικολαίδου και η Βάσο Τσεκούρα, που με την υποκριτική τους δυνότητα θα χρωματίσουν κάποιες από τις σελίδες του βιβλίου.
Στις ευχαριστίες μου θα συμπεριλάβω για μια ακόμη φορά τον τραγουδοποιό Νικήτα Βοστάνη, τη ζωντανή συνείδηση της Αλεξάνδρειας, τον άνθρωπο που γνωρίζει ως ολίγη αυτή την πόλη και κατέφεσε την πολύτιμη μνήμη του σε αυτό το βιβλίο. Δίχως αυτόν, οι μέρες Αλεξάνδρειας θα ήταν λιγότερες και πολύ φτωχότερες. Το Βασίλη Πεκλάρη, επίσης, τον αγαπητό μου φίλο που έχει επιμεληθεί το φωτογραφικό υλικό. Κάποιους Αλεξανδρινούς που σήμερα δεν είναι, γιατί έχουν έρθει σε κάποιες άλλες και μάλλον κουράστηκαν να έρχονται συνέχεια. Τον Γιώργο Αλιανάκη και τον το Γιώργο Σφέτσιο, τον Μπάμπη τον Τρεχατζάκη. Εδώ είναι ένα Αλεξανδρινό τραπέζι, εδώ, οι κυρίες και... Οι κυρίες, ωραία. Τους καλωσορίζω, λοιπόν. Δεν σας έχω ξαναδεί σε κάποια προηγούμενη εκδήλωση για το βιβλίο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Μαρία που διαβάζει πάντα πρώτη τα κείμενά μου. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την Άννα Πατάκη, την εκδότριά μου, που μαζί κάναμε ένα ονειρεμένο ξεκίνημα. Την Ελευθερία Κουμουλάτσο, αν θυμάμαι καλά το όνομά της, που είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του εκδοτικού οίκου, τους ανθρώπους του βιβλιοπωλείου Ιαννός, πάνω και κάτω, που έχουν αγκαλιάσει με μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο μου, τους φίλους συγγραφείς και δημοσιογράφους που βρίσκονται σήμερα κοντά μας και φυσικά όλους μα όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Να περάσουμε καλά. Ο πόλεμος και το εμπόριο είναι τα δύο πόδια του πολιτισμού μας. Αναρωτιέμαι καμιά φορά πόσοι από εμάς θα βρίσκονταν εδώ χωρίς αυτά, παρατήρησε ο Ηλίας Χούρη, θέλοντας να πει κάτι όση ώρα περίμεναν τον ειδικό σύμβουλο του ΙΠΑ του Αρμοστή. Η παρατήρηση αυτή έβγαλε τον Αντώνη Χάραμη από το στιγμιαίο λίθαργο. Ένα λεπτό νωρίτερα αναρωτιόταν με τη σειρά του πώς είχε καταφέρει ο Χούρη να είναι παρόν σε μια τέτοια συνάντηση. Ούτε ο πόλεμος, ούτε το εμπόριο ανήκαν στο φάσμα των δραστηριοτήτων του ενιγματικού άντρα. Ωστόσο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, ο Αντώνης δεν μπορούσε να σκεφτεί καμία μεγάλη δουλειά που να έκλεινε στην Αίγυπτο χωρίς τη διαμεσολάβηση του Ηλίας Χούρη, γνωστού με το παρατσούκλι, ο Λιβανέζος. Υψηλόλιγνη αυτή φιγούρα, με την ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, τα πανάκριβα κοστούμια και τα κομψά καπέλα, σύχναζε σχεδόν καθημερινά στα μαγαζιά γύρω από τη Σερίφ Πασά και οσμιζόταν την εμπορική δίνη της πόλης. Σε ένα από αυτά, στην πυραρία Ντανιέλε, όπου κατά το Λιβανέζο έπινες αυθεντική γερμανική μπύρα πρώτης ποιότητας και όχι κατρουλιά, πρότεινε να γίνει συνάντηση με τον Βρετανό αξιωματούχο. Και ο Αντώνης, που σπανίως σύχναζε πια σε πυραρίες, άφησε τη ματιά του να πλανηθεί μέσα στο χώρο με τη βαριά ξυλεπένδυση, τους καθρέφτες και τις απλίκες που φόλιαζαν στους τοίχους. Επειδή τα κουρτινάκια που ήταν παρατεταγμένα σε ολόκληρη την πρόσωψη δεν φαίνονταν ικανά να ανακόψουν το χυμαρόδι ήλιο, έτεινε να πιστέψει πως το σκουρόχρωμο ξύλο εχμαλώτιζε κάθε περιττή αχτίδα φωτός και δεν την άφηνε να διαχέεται στις γωνιές και στο πανύψηλο ταβάνι. Από τη θέση του, μόλις και με τα βίας διέκρινε τις λεπτομέρειες στο πρόσωπο του άντρα, ο οποίος από το βάθος της αίθουσας, πίσω από μια ξύλινη μπάρα, συντόνιζε την εξυπηρέτηση των πελατών. Έβλεπε μόνο την ολοστρόγγυλη κοιλιά του να αναταράζεται κάθε φορά που γυάλιζε την μπάρα με ένα λευκό πανί και έκανε γούστο τον τρόπο που ζήμωνε 3-4 γλώσσες με την τραγουδιστή ιταλιάνικη προφορά του. Επειδή δεν το έχουμε σχεδιάσει, δεν ξέρω ποιος από τους δύο κυρίους θα ήθελε να ξεκινήσει απόψε. Μάλλον. Βλέπω είστε και... Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη τότε. Ο Γκέτε νομίζω είχε πει σε μια επιστολή του, σε ένα φίλο του, ότι σου ζητώ συγγνώμη για την μακροσκελή αυτή η επιστολή, αλλά δεν είχα χρόνο για να σου γράψω μια συντομότερη. Εγώ είχα αρκετό χρόνο και έτσι θα είμαι σύντομος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε αρκετή σκέψη σε αυτά που θα πω. Συνηθίζεται να λέγεται ότι στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Είναι κάτι που το λέμε εύκολα, το ακούμε εύκολα και μερικοί εξημών πανηγυρίζουμε που λέγεται τόσο πολύ αυτό.
γιατί μας ανοίγονται και οι δρόμοι για να σουλατσάρουμε και να πάρουμε ό,τι θέλουμε από όπου θέλουμε ελευθέρως. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπορεί να λέγεται σαν μότο αυτό, αλλά λέγεται με μια τελείως διαφορετική έννοια, ότι το υλικό από το οποίο θα ξεκινήσει κάποιος είναι δεδομένο, δεν μπορεί να γεννήσει το πρώτο υλικό, αλλά αυτό το οποίο αυτός θα κάνει με αυτό το πρώτο υλικό, αυτό είναι η τέχνη. Και στην πραγματικότητα, άμα πραγματικά ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι συμβαίνει όταν διαβάσουμε ένα βιβλίο, είναι ότι κυνηγάμε σαν το Χρυσοθύρα, αυτό το ένα της χιλίης παρθενογένεσης που μπορεί να υπάρχει. Και αυτό είναι αρκετό για να καταξιώσει ένα έργο τέχνης σαν υψηλό, αν υπάρχει αυτό το ένα της χιλίης. Αλλά αυτό ψάχνουμε. Και αν δεν το βρούμε, δεν μας ενδιαφέρει. Σε ένα βιβλίο, λοιπόν, ενός ανθρώπου της γενιάς μου, ο οποίος δεν είναι Αλεξανδρινός και αναφέρεται στην Αλεξάνδρεια, με τα διαβάσματά του, τις επισκέψεις του και ίσως τις συζητήσεις με ανθρώπους που του είπανε και του διηγήθηκαν πράγματα. Βλέπω ξαφνικά ένα τεράστιο ποσοστό παρθενογένεσης, το οποίο δεν προδίδει την πραγματικότητα. Και εδώ θα ήθελα να πω στους λιγοστούς Αιγυπτιώτες φίλους, εγώ είμαι τέταρτη γενιά Αιγυπτιώτης, 7 χρονών έφυγα, και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των αναμνήσεων ανήκει στις διηγήσεις που μπερδεύονται και με την πραγματικότητα. Είναι ένα μπερδεμένο πράγμα για μένα η Αλεξάνδρεια, γιατί πολλά τα θυμάμαι, πολλά νομίζω ότι τα θυμάμαι και πολλά ανασκευάζονται με τον καιρό. Το ποσοστό λοιπόν της παρθενογένεσης, έλεγα στο βιβλίο, αυτό είναι τεράστιο. Ακριβώς γιατί ο Δημήτρης Στεφανάκης, άνθρωπος της γενιάς της δικής μου, έχει υπόψη του μεγάλους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το θέμα. Όμως, όπως ίσως ορίζεται αυτόν τον καιρό και διαφοροποιείται η τέχνη στην Ελλάδα, και εύχομαι να είναι έτσι τα πράγματα, μια νέα τάξη ανθρώπων και καλλιτεχνών δεν φοβάται να αναμετρηθεί με το μεγαλύτερο. Ίσως η παλαιότερη τάση ήταν να αναμετρηθούμε με το εμπορικό, να επιζήσουμε ίσως μέσα στην οικονομία. Τώρα όμως βλέπω ότι η αναμέτρηση με το μέγεθος, ακόμα και αν αυτό το πράγμα μπορεί να μας φοβήσει για ένα θριαμβευτικό όλεθρο, παρόλα αυτά αυτό δεν μας φοβίζει. Και βλέπω ότι ο Δημήτρης Στεφανάκης, στην μάχη που έδωσε με την λογοτεχνία που ασχολήθηκε με την Αλεξάνδρεια, βγαίνει νικητής σε πολλά σημεία και αν μη τι άλλο καταφέρνει να φέρει το δικό του καινούριο κόσμο. Και ήθελα να πω στους φίλους Αλεξανδρινούς, το ξέχασα αυτό, διακόπη η σκέψη μου, επιτέλους η Αλεξάνδρεια δεν είναι πια ο τόπος της ανάμνησης μόνο, δεν είναι ο τόπος που ίσως σβήσει μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται, ούτε είναι ο τόπος που κάποιοι μεγάλοι λογοτέχνες γράψαν αυτό που βίωσαν. Αρχίζει και γίνεται ένας μυθικός τόπος αναπαραγωγής τέχνης. Άνθρωποι που δεν ζήσαν εκεί βρίσκουν σε αυτήν ένα τόπο υπερβατικό, μια νεφελοκοκυγία θα έλεγα, που πολλά έχει να κάνει με την πραγματικότητα, ίσως και πολλά όχι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένας τόπος απολύτως χρήσιμος και απαραίτητος για τη σημερινή Ελλάδα. Ο τόπος όπου ο κοσμοπολιτισμός, βασισμένος στο ρεαλισμό του τοιχοδιοκτισμού, και έτσι είναι τα πράγματα, δημιούργησε μια Ελλάδα ικανή για τα μέγιστα. Και σκέφτηκα το εξής πολύ απλό. Αν ο τσίρκας, ένα τεράστιο μέγεθος, ξεκίνησε από το βίωμα για να φτιάξει τέχνη, ήξερε γιατί μιλούσε σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο και από εκεί και πέρα το μετουσίωνε σε μια μορφή φαντασίας, εδώ βλέπω το επίπονο έργο ταυτόχρονα, το ανάποδο επίπονο έργο του συγγραφέα, από την φαντασία να υποψιαστεί την πραγματικότητα. Βλέπω δηλαδή μια αντίθετη πορεία.
Και εδώ βλέπω το σπέρμα της παρθενογένεσης. Αυτό δεν υπάρχει αλλού. Πώς δηλαδή από το χώρο του μύθου φτιάχνουμε μια πραγματικότητα. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έβαλε τα στοιχεία, τα χημικά στοιχεία που παρήγαγαν την Αλεξάνδρεια, τα ξανά έβαλε στο μυθιστόρημά του. Έβαλε ξανά τα ίδια συστατικά και μαγικά άρχισαν να δημιουργούνται οι ίδιες χημικές ενώσεις. Και αυτό το οποίο δημιουργήθηκε πραγματικά είναι αναγνωρίσιμο. Είναι Αλεξάνδρεια. Εγώ θα μπορούσα αυτό το βιβλίο να είναι μια αφήγηση της μητέρας μου. Αισθάνομαι δηλαδή θα μπορούσα να το έχω ακούσει από τη μητέρα μου. Κάποιοι ήρωες θα μπορούσαν να είναι με άλλα ονόματα γνωστοί από τις αφηγήσεις του πατέρα μου. Αυτό πώς συνέβη. Ύστερα πώς ο Τσίρκας δίνει ένα, πώς να δοξάζει μια πόλη την οποία γνωρίζει. Και εδώ ο Στεφανάκης τη δοξασμένη αυτή πόλη, την πραγματική, την παίρνει και την κάνει μια πόλη της δικιάς του πραγματικότητας, μια πόλη της δικιάς του μυθολογίας και ταυτόχρονα την αποδίδει στο ελληνικό κοινό χωρίς το ντοκιμαντέρ, χωρίς την αναμνησιολογία, χωρίς όλο αυτό το πράγμα το οποίο δεν σας κρύβω, πολλές φορές ένιωθα και λίγο περίεργα. Σαν να μιλάνε ή κάποιο σωματείο των Ποντίων ή των Αρτινών ή δεν ξέρω, μεταξύ τους για κάτι που γνωρίζουν οι ίδιοι. Όμως φυσικά η Αλεξάνδρεια ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Και αυτό εγώ δεν γνωρίζω τι συμβαίνει από άκρους άκρους στη λογοτεχνία, αλλά έχω την εντύπωση ότι πρώτη φορά συμβαίνει. Ζούμε δηλαδή σε μια στιγμή όπου η Τρία φεύγει από τον Όμηρο και πάει στους τραγικούς. Δηλαδή γίνεται ένας τόπος όπου μπορεί ο καθένας να βουτήξει την πένα του και να φτιάξει μια δικιά του μυθολογία η οποία βασίζεται πάρα πολύ πάνω στην πραγματικότητα αλλά όμως αποδεσμεύει την προσωπική δημιουργία με έναν τρόπο θαυμάσιο. Θα ήθελα να σταθώ ακόμα στην έλευση ενός σημαντικού λογοτέχνη που ανήκει στη γενιά μου και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο Στεφανάκης δεν φοβήθηκε να αναμετρηθεί ούτε με το άγνωστο, ούτε με το μεγάλο. Έφερε πολύ καλό σκορ, που λέμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία ευκολία στο έργο του αυτό. Η γλώσσα του είναι δουλεμένη. Η φόρμα του βασισμένη σε αρχέτυπα τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να κάνουν με τον τόπο, με την δύσκολη φόρμα του των χιλίων και μια νυχτών που ανοίγει μια ιστορία την ώρα που πάει να εξελιχθεί ανοίγει μια άλλη και μετά πάνω στην εξέλιξη της δεύτερης ανοίγει μια τρίτη και στο τέλος ξανακλίνουν ανάποδα. Σε πάρα πολλές στιγμές αισθάνθηκα αυτή τη μαγεία, αισθάνθηκα μέγεθος, πράγμα που είχα πολύ καιρό να το δω, αισθάνθηκα αγάπη για τη γλώσσα και όχι τη δημοσιογραφική γραφή, αλλά την λογοτεχνική γλώσσα. Θυμήθηκα μεγάλες στιγμές της λογοτεχνίας και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί και γιατί η Αλεξάνδρεια του έδωσε το δικαίωμα και τη δύναμη να γράψει αυτό το σημαντικό έργο, αλλά και γιατί μετά από αυτό νομίζω ότι θα κερδίσουμε έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό και θα δημιουργηθεί και ένα ρεύμα προς μια άλλου τύπου σοβαρότητα συγγνώμη, στον χώρο της τέχνης, όπου δηλαδή δεν θα φοβούνται οι νεότεροι καλλιτέχνες να ασχολούνται και οι πνευματικοί άνθρωποι να ασχολούνται με τους ανεμόμυλους. Να μπορούν δηλαδή να αναμετρηθούν με αυτούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ιστορίας. Ο Δημήτρης Στεφανάκης είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα για μένα. Δεν τον εγνώριζα. Γνωριστήκαμε σε μια συνέντευξη, ούτε τώρα γνωριζόμαστε προσωπικά. Δεν τον επαινώ για κανένα άλλο λόγο, παρά γιατί το αξίζει. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Είναι η αντίστροφη πορεία από το βίωμα, από τη φαντασία προς το βίωμα. Βιώνει μια φαντασία. Ο Τσίρκας κάνει το ακριβώς ανάποδο και οι υπόλοιποι, οι ξένοι που γράψαν. Αυτό ήταν δύσκολο, επίπονο. Αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο είναι ότι ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί μια μυθολογία για να φτιάξει τη δική του. Η Αλεξάνδρεια φεύγει
από τις ιστορίες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι σιγά σιγά μεγαλώνουν και ο ένας λέει στον άλλον να τις αναμνήσεις και σιγά και ενδεχομένως θα ξεχαστεί, τώρα πηγαίνει στον χώρο του μύθου. Και αυτό το χρωστάμε πολύ σε αυτόν. Αυτό. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος, το εμπόριο και ο έρωτας που μας έφεραν εδώ. Είναι και η πολιτική, σκεφτόταν ο Αντώνης Χάραμης στις 19 Απριλίου του 1915, βλέποντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο πάνω σε ένα ανοιχτό αυτοκίνητο να κατευθύνεται από το παλιό Τελωνείο στην ελληνική Λέσχη, επεφημούμενος από πλήθη Ελλήνων σε όλη τη διαδρομή. Ο ίδιος θα προτιμούσε να χουχούλιαζε στην αγκαλιά της Ιβέτ εκείνο το πρωί της Δευτέρας, όπου η πόλη, σαν γαλανόλευκη κοκέτα, είχε βγει στους δρόμους για να εντυπωσιάσει τον Έλληνα Εθνάρχη. Ο Βενιζέλος, ξαφνιασμένος από την πρωτοφανή υποδοχή, περιέφερε την αμήχανη χαρά του με μια ανθοδέσμη ξεχασμένη στην αγκαλιά και κουνώντας το καπέλο του, ανταπέδιδε το χαιρετισμό σε χιλιάδες ψαθάκια και ημίψηλα που ανέμιζαν κάτω από τις ελληνικές σημαίες. Από τα παράθυρα του εντευκτηρίου του Εσχύλου είδε να αφήνουν λευκά περιστέρια, ενώ από τη βεράντα της Λέσχης Μοχάμετ Άλι, νεαρές κοπέλες κήρυξαν έναν άνευ προηγουμένου λουλουδοπόλεμο. Την ίδια στιγμή που ο Λευτεράκης γινόταν αντικείμενο ενθουσιώδους λατρείας από τα πλήθη, ο Αντώνης πάσχιζε να διασχίσει την ανθρωποθάλασσα που είχε κατακλείσει την περιοχή γύρω από την ελληνική Λέσχη, για να βρίσκεται στη θέση του νωρίτερα από το τιμόμενο πρόσωπο. Κατάφερε τελικά να μπει στη μεγάλη αίθουσα της Λέσχης Ως και Αυλαβής λίγα λεπτά πριν από το Βενιζέλο. Και το κυριότερο, είχε ακόμα στο κεφάλι του το ημίψιλο, που δύο φορές κόντεψε να το χάσει μες στο συνωστισμό. Ανεβοκατεβάζοντάς το στο κεφάλι του, αντιχαιρέτησε τουλάχιστον 5 από τους παρισταμένους, μεταξύ των οποίων και το γείτονά του, τον Αντώνη Μπενάκη. Ο συνονόματός του τον υποδέχθηκε με ένα πλατή συντροφικό χαμόγελο κάτω από το γιγάντιο μουστάκι του, υψώνοντας τη γροθιά του, λες κι ήθελε να τον συγχαρεί για τη δυναμική στάση του στο πραξικόπημα του 20ήμου. Τέτοια νέα κυκλοφορούσαν γρήγορα στην Αλεξάνδρεια. Για το ημίψιλο πάντως ο Χάραμης είχε στήσει ομηρικό καυγά με τη γυναίκα του. Η Δάφνη κόντεψε να του βγάλει τα μάτια πρωί-πρωί όταν τον είδε να βγαίνει από το σπίτι καμαρωτός-καμαρωτός με ψαθάκι και σταυρωτό κοστούμι. Πώς τόλμησε να διανοηθεί ότι μπορούσε να υποδεχθεί κοντζάν Βενιζέλο με κάτι λιγότερο από ρεντικότα και μπομπέ. «On t'a pas pris de bon manière», του πέταξε απαξιωτικά. Και ο Αντώνης που αισθανόταν γελίος με το ημίψιλο, επέμενε ότι το καπέλο του έπεφτε στενό και η ρεντικότα τραβούσε στους ώμους. Ευτυχώς που η λαοθάλασσα ανέκοψε πολλές φορές την πανηγυρική πομπή. Αλλιώς, ώσπου να φτάσει στη Λέσχη, όλα θα είχαν τελειώσει. Ο Εθνάρχης έφτασε στο δυτικό λιμάνι με το ατμόπλιο Συρία, την προκαθορισμένη ώρα, μεταξύ 11 και 12 το μεσημέρι. Και δεν ήταν λίγοι όσοι ναύλωσαν λέμβους και ανοίχτηκαν για να τον υποδεχτούν, έστω και αν οι στρατιωτικές αρχές επέτρεψαν μόνο στην ατμάκατο που μετέφερε τον πρόξενο και το προεδρείο της κοινότητας να πλευρίσει το σκάφος. Λένε πως μόλις ο Βενιζέλος αποβιβάστηκε στο λιμάνι, στάθηκε αδύνατο να κάνει έστω και ένα βήμα και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να επιβιβαστεί στο ανοιχτό αυτοκίνητο του Χορέμη και να αρχίσει τη θριαμβευτική του πορεία προς την ελληνική Λέσχη. Στην πραγματικότητα, τα δύσκολα άρχισαν από τη στιγμή που ανέβηκε στην κούρσα, γιατί τότε το πλήθος αφήνιασε στην κυριολεξία, περικύκλωσε το αυτοκίνητο και αρνιόταν να ανοίξει δρόμο. Κορνάριζε ο σοφέρ αγανακτισμένος, σφύριζαν τα βαπόρια πανηγυρικά, ρομνίξε δίπλωναν ελληνικές σημαίες, Αυστραλοί στρατιώτες πάνω στο ρωσικό ατμόπλιο Μεγάλη Κατερίνη ανέμιζαν τα παράξενα καπέλα τους με μια κιανόλευκη μπορντούρα για την περίσταση. Ο πρόεδρος της κοινότητας ηκέτευε εισμάτιν τον κόσμο να διευκολύνει την πομπή. Τέλος, άρχισε να παρακαλά και ο Βενιζέλος, χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά, κανείς δεν κατάλαβε πώς ξέφυγαν από το Λεφούσι. Ωστόσο, η αυτοκινητοπομπή με τους δημοσιογράφους, το Βενιζέλο και την ασφάλειά του, ανακόπηκε ξανά στις οδούς Οκέλας Λεμούν και Φράγκας, όπου Αιγύπτιοι και Εβραίοι ενώθηκαν με τους Έλληνες και δημιούργησαν το αδιαχώρητο. Οι Σερίφ Πασά και οι Ροζέτης έμοιαζαν αδιάβατες. Και ο Αντώνης, καθώς πάσχιζε να διασχίσει την οδό Ροζέτης προς την αντίθετη κατεύθυνση, διέκρινε από μακριά το ανοιχτό αυτοκίνητο με τον Έλληνα πολιτικό, ο οποίος εκείνη την ώρα πόζαρε για χάρη των Βρετανών αξιωματικών που τον φωτογράφιζαν από το Αγγλικό Φρουραρχείο και τον έλουσε κρύος ιδρώτας.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, άκουσα πριν ότι μακάρι να ζούσαμε στιγμές της Αλεξάνδρειας. Ήδη αρχίσαμε και ζούμε με την ατμόσφαιρα εδώ που δημιουργείται, που όχι μόνο το κείμενο του Δημήτρη, αλλά και ο έτερος Δημήτρης πολύ καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά ανέπτυξε αυτή την πάλι του συγγραφέα με τα μεγέθη, το μέγεθος που λέγεται Αλεξάνδρεια, το μέγεθος που λέγεται ελληνισμός της Αλεξάνδρειας, και μην το πάρετε τοπικιστικά, βλέπω ότι δεν υπάρχουν μόνο Έλληνες από την Αίγυπτο ανάμεσά μας, αλλά και η αντιπαράθεση, η σύγκριση με το άλλο μέγεθος των μεγάλων συγγραφέων που ήδη αναφέρθηκε ένας, ο Τσίρκας, και που θα πρόσθετα ο Φώστερ, ο Ντάρελ, και γιατί όχι να προσθέσουμε και σήμερα, χωρίς υπερβολή, χωρίς ίχνος υπερβολής, τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Στεφανάκη. Μια σύγκριση που είπα δεν έχει υπερβολή, αλλά που δείχνει αυτό που πάλι είπε ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ότι η Αλεξάνδρεια δεν είναι ένας τόπος με τοπικιστική νοοτροπία. Η Αλεξάνδρεια έχει γίνει μεσογειακή, η Αλεξάνδρεια έχει γίνει ευρωπαϊκή, η Αλεξάνδρεια έχει γίνει διεθνής. Βλέπε ΚΑΠΑΠΗ Καβάφης. Όχι μόνο ελληνική, ελληνικός που έλεγε ο Καβάφης, αλλά και διεθνής. Η παρέμβασή μου και εμένα θα είναι σύντομη. Καλό είναι να ακούσουμε το συγγραφέα και την γραφή του, αλλά και το λόγο του, τον προφορικό περισσότερο. Είναι δική του ημέρα. Βασίζομαι στα ιστορικά και τα κοινωνιολογικά που οπωσδήποτε χαρακτηρίζουν αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα. Έτσι το αποκαλώ, έτσι νομίζω ότι είναι αυτό το μυθιστόρημα. Και είπα και σε άλλη ευκαιρία και λέω όπου βρεθώ σε αντίστοιχες ευκαιρίες, ότι όταν ένας λογοτέχνης, λόγιος, επιστήμονας, μη Αιγυπτιώτης, μη γεννημένος στην Αλεξάνδρεια ή όπου αλλού στην Αίγυπτο, ή μη έχοντας καν ένα συγγενικό, ένα συναισθηματικό δεσμό, γράφει για όλα αυτά και γράφει και μάλιστα πάρα πολύ σωστά για το πέρασμα των Ελλήνων από την χώρα αυτή του Νείλου, αυτό και μόνο το γεγονός μας γεμίζει ενθουσιασμό, εμένα με συγκλονίζει και το θεωρώ ίσως και καλύτερο από κάποιους που γεννηθήκαμε, που ασχοληθήκαμε, που γράψαμε, διότι μπορεί να έχουμε μέσα το υποκειμενικό στοιχείο. Εκείνος ασφαλώς με πιο αντικειμενική ματιά ή τελείως αντικειμενική ματιά διάβασε, άκουσε, ήρθε όπως είπε κάποιος άλλος πριν λίγες μέρες, ήρθε διαβασμένος, και πραγματικά βλέπουμε ότι μέσα από το έργο του πρέπει να έχει διαβάσει βιβλιογραφία πολύ αξιόλογη που έχει γραφτεί τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και παλαιότερη, για αυτό το κομμάτι του ελληνισμού της Αιγύπτου. Για αυτό το κομμάτι που σε περίοδο χρονική ενός αιώνα περίπου στον 20ο αιώνα αναπτύχθηκε, ήκμασε και παρήκμασε. Και περνάει σήμερα αυτή την παρικμιακή κατάσταση, μια κατάσταση που συντηρείται από όσους μένουν εκεί, όσους μένουν εδώ, όσους νοσταλγούν, όσους θέλουν να ενισχύσουν και προσπαθούν.
Αυτό που ακούστηκε να ξαναζήσω με στιγμές Αλεξάνδρειας, μπορεί κανείς να τη ζήσει και επισκεπτόμενος στην Αλεξάνδρεια, όπου ακόμη υπάρχει κάτι τι από αυτές τις στιγμές του 20ου αιώνα και της ακμής των Ελλήνων ή γενικότερα της πόλης. Η πόλη βέβαια έχει γυρίσει στα γηγενή της στοιχεία, στα ηθαγενή της στοιχεία, τα οποία δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη όσο ήταν η ακμή των Ευρωπαίων γενικά, έτσι. Λιγάκι πιο κρατικό αυτό ακούγεται, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Αλεξανδρινοί δεν ξέραμε καλά αραβικά και ας μαθαίναμε κάποια στα σχολεία μας, διότι οι Αιγύπτιοι, οι Άραβες μαθαίνανε τα ελληνικά ή διότι μιλούσαμε γαλλικά, τη διεθνή γλώσσα όπου και αν τριγυρνούσαμε. Λοιπόν, μπορεί να επισκεφτεί την Αίγυπτο και να μυριστεί αυτή την ατμόσφαιρα που υπήρχε, που ορισμένοι λένε ότι είναι μια αριστοκράτησα που πεθαίνει σιγά σιγά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, περνοδιαβαίνοντας τους δρόμους της πόλης, νιώθει κανείς την παρουσία των Ελλήνων ή των Ευρωπαίων από την αρχιτεκτονική και από άλλα διάφορα. Το καβαφικό για τον Θίασο, ο οποίος τριγυρνά και ακούγεται, το διαπιστώνεται τα βράδια, όταν η πόλη έχει μια μουσική. Αόρατος, θίασος και τα λοιπά που λέει. Αλλά και εγώ όσοι ζήσαμε, τριγυρνάμε στους ίδιους δρόμους και αναγνωρίζομαι κάποια παλιά, κάποια παλαιότερα. Έστω και η τρίτη, έστω και η τέταρτη γενιά, αγαπητέ Δημήτρη, μπορεί με τη φαντασία που ασφαλώς ένας καλλιτέχνης διαθέτει, ένας λογοτέχνης διαθέτει, να αποδώσει. Πώς αλλιώς λοιπόν, χωρίς να έχει διαβάσει ιστορία και κοινωνιολογία, ο συγγραφέας θα μας περιέγραφε αυτό το ωραιότατο απόσπασμα που αναφέρθηκε από τις κυρίες εδώ για τον Λευτεράκη. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος το 15 επισκέπτεται την Αίγυπτο και πάρα πολύ σωστά λέει πως από το λιμάνι μέχρι τα ενδότερα, μέχρι αυτό το Club Mohammed Ali, αυτή ήταν η λέσχη των Ελλήνων παλιά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Πού και πού σηκώνουν και το αυτοκίνητο, λέει ο μύθος και η παράδοση, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν μπορεί καλά-καλά να προχωρήσει. Ο Ελληνισμός χαίρεται. Ο Ελληνισμός έχει επηρεαστεί βέβαια από τους ταγούς της παροικίας, οι οποίοι είναι βενιζελικοί στην πλειοψηφία τους. Υπάρχουν και βασιλόφρονες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι βενιζελική. Γιατί? Διότι οι Σαλβάγοι και οι Χορέμιδες και οι Μπενάκηδες είναι στην πλευρά της Αντάντ, είναι με τους Γάλλους, με τους Άγγλους και επομένως επηρεάζουν. Πώς επίσης, σε ένα άλλο σημείο, ο συγγραφέας θα απέδιδε τόσο καλά ένα ιστορικό γεγονός πολύ σημαντικό που μέχρι σήμερα μας προβληματίζει και γράφουμε γι' αυτό στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δεν είχε διαβάσει πραγματικά ιστορία και αν δεν είχε ακούσει από τις αφηγήσεις πρώτα, όπως μου είπαν του Φίλταντο, του Νικήτα, που θα μας πει και εκείνος πολλά ωραία χρήσιμα. Είναι η στιγμή που ο Ρόμελ είναι έτοιμος να μπει στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Είναι η στιγμή που πανικοβλημένοι οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας θέλουν να φύγουν. Φεύγουν κάποιοι, πηγαίνουν στο Κάιρο, πηγαίνουν στην Παλαιστίνη. Αλλά που η ελλαδική κυβέρνηση, η οποία ήδη έχει κατέβει, κλείνει, έστω προσωρινά, το Γενικό Προξενείο της Αλεξάνδρειας με πρόξενο το Βαλτί. Λοιπόν, η ταγή της παροικίας, Σαλβάγος, Βατιμπέλας και κάποιοι άλλοι έρχονται σε αντίθεση, γιατί κλείνεται το προξενείο, τι συμβαίνει, και γίνεται και μια ρήξη, η οποία ρήξη αποκορυφώνεται όταν ο τότε Υπουργός Στρατιωτικών, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, και αναφέρονται αυτά μέσα με ευλάβεια ιστορική, επιστρατεύει 10 ηλικίες Ελλήνων της Αιγύπτου, τους γεννημένους, αν δεν κάνω λάθος, 1913 μέχρι 1923, 10-11 ηλικίες.
στρατιώτες, ναύτες και αεροπόροι είναι όλοι γέννημα θρέμα της Αιγύπτου, Έλληνες, και ενισχύουν τον ελλαδικό στρατό, ο οποίος υπάγεται στο συμμαχικό, το γενικότερο των συμμάχων της Μεγάλης Βρετανίας βέβαια. Η ρήξη επέρχεται με τον Κανελόπουλο, ο Κανελόπουλος θυμώνει, του λένε «Μα γιατί επιστρατεύεις τόσους?» Η ουσία είναι ότι μας παίρνει τα παιδιά από τις δουλειές μας. Οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι ξαφνικά χάνουν, οι Έλληνες ξαφνικά χάνουν το προσωπικό, το οποίο είναι ελληνικό στη συντηρητική πλειοψηφία, και μας αφήνεις εκτεθειμένους εδώ στον πόλεμο κτλ. Και πίστευαν αυτοί οι Ιταγοί ότι κακώς γίνεται η επιστράτευση και κακώς κλείνει και το προξενείο της Αλεξάνδρειας. Εν πάση περιπτώσει, ο Κανελόπουλος προχωρεί στην απόφαση αυτή και έτσι ενισχύεται ο στρατός κτλ. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι όλες αυτές οι γνώσεις προκύπτουν από την ιστορία και την κοινωνιολογία που ο συγγραφέας είναι κάτω.